για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, θα κάνω και σε εσάς μια ερώτηση, σε όλες και σε όλους που μας παρακολουθείτε. Τι θα κάνατε αν ζούσατε την ζωή σας από την αρχή? Αυτός είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του πατέρα Λίβιου, «Αν ζούσατε τη ζωή μου από την αρχή». Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς βρήκα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας και μας κάνετε την τιμή. Τιμή μου. Δικιά μας είναι η τιμή. Ένα νέο έτσι συγγραφικό εγχείρημα από εσάς, το 12ο στη σειρά, δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι το 12ο, ναι. Το 12ο βιβλίο το οποίο γράφετε. Με τον τίτλο λοιπόν «Αν». Αν ζούσα τη ζωή μου από την αρχή. Γιατί αυτός ο τίτλος, Πάτερ? Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας τίτλος τον οποίο εμπνεύστηκα από μια τώρα 30-κονταετή ποιμαντική δράση που έχω, δηλαδή με 30 χρόνια ιερέας. Ναι. Στα 30 μέσα αυτά χρόνια ήρθα σε επαφή με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν στο τελευταίο στάδιο ζωής τους, είτε ανοιγόντας αυτό το μεγάλο μυστηριώδη ταξίδι της άλλης ζωής, της άλλης διάστασης, είτε ήταν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπιζαν τον καρκίνο, ερχόντουσαν από μια τραυματική εμπειρία μεγάλη και είχαν ξαναβρει τη θέση τους μέσα στη ζωή. Και έτσι μέσα από αυτό το μοίρασμα και από αυτές τις εμπειρίες δημιουργήθηκαν κάποιες συζητήσεις, όπου αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, μου μετέφεραν μία γνώση και μία εμπειρία το πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να εστιάσει τα σημαντικά της ζωής και να αφήσει τα άχρηστα, δηλαδή να διαλέξει, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, τις σωστές και όχι λάθος στενοχώριες. Είναι εύκολο όμως αυτό? Ή τελικά χρειάζεται ένα δυσάρεστο πολλές φορές σοκ για να καταλάβουμε ότι έχουμε εστιάσει σε λάθος? Κοιτάξτε, ναι, έτσι είναι. Γιατί όμως? Γιατί ο πόνος στη ζωή μας είναι ένας δάσκαλος. Δηλαδή, χωρίς τον πόνο δεν μαθαίναμε τίποτα. Ενώ ο πόνος, ας πούμε, κανείς δεν θέλει να πονάει και όλοι απευχόμαστε αυτό το γεγονός. Παρά τα αυτά, στην συνθήκη αυτή, την τωρινή συνθήκη, σε αυτή τη φάση ζωής, είναι ένας δάσκαλος. Χωρίς να πονάει, κανείς δεν μαθαίνει. Δηλαδή, και από μικρά παιδιά που είμαστε, μέσα από αυτό τον πόνο, την αγωνία, την εξέλιξη, τη γνωριμία με τη ζωή, έτσι εξελισσόμαστε και μαθαίνουμε. Άρα λοιπόν πολλές φορές μπορεί να έρθει όντως ένα γεγονός, ας πούμε έτσι, τραυματικό για να ξυπνήσει μέσα μας δυνάμεις, δυνατότητες, χαρίσματα, ταλέντα, να μας πάει εκεί που δεν θα πηγαίναμε από μόνοι μας, να μας ταξιδέψει σε μονοπάτια και καταστάσεις που μόνοι μας δεν θα ανακαλύπταμε. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα μας έχουμε και αυτόν τον ναρκισισμό, ο οποίος μας εγκλωβίζει να μην πονέσουμε. Οπότε ποτέ κανείς δεν προχωράει πολύ βαθιά σε τομές εσωτερικές. Ενώ ο πόνος δεν σε ρωτάει, ο πόνος έρχεται στη ζωή σου και κατά κάποιο τρόπο σε παίρνει και σε κουβαλάει σε χώρους άλλους. Που αν θέλεις μπορείς να δεις, βέβαια, έτσι, γιατί ο πόνος από μόνος του δεν έχει κάποια μεταφυσική ικανότητα. Πρέπει εσύ να του δώσεις νόημα και εσύ να τοποθετηθείς απέναντί σου. Άρα και αυτός που βιώνει τον πόνο θα πρέπει να είναι δεκτικός στο να δει ποιο είναι και μήνυμα και το μάθημα. Ναι, διότι ο πόνος βλέπετε ότι πολλούς ανθρώπους τους κληραίνει και άλλους τους μαλακώνει. Mm-hmm. Άλλους τους κάνει σοφότερους και άλλους τους κάνει περισσότερο κλειστούς. Άλλους τους ανοίγει, άλλους τους κάνει αγίους και άλλους τους κάνει αθέους. Έχει σημασία το πώς θα τοποθετηθείς εσύ απέναντι στο γεγονός, στα πράγματα. Πώς θα το υποδεχθείς το εμπόδιο, ας πούμε, θα το δεις σαν ευλογία, σαν ευκαιρία. Πώς θα δεις τον πόνο, ας πούμε, θα το δεις στην κατάρα της ζωής σου ή θα το δεις ως μια ευκαιρία, ως μια πύλη γνώσης να μπεις σε ένα άλλο κόσμο πραγμάτων, ας πούμε. Να. Από τις επαφές που έχετε με τον κόσμο τον οποίο μιλάτε, τελικά ποιος πόνος είναι μεγαλύτερος, ο ψυχικός ή ο σωματικός? Ο ψυχικός. Ψυχικός. Ο ψυχικός, γιατί ο ψυχικός παρασύρει μαζί και το σωματικό. Ο άνθρωπος είναι μια ενότητα. Έτσι, δεν μπορεί να τον τεμαχίσεις, δεν μπορεί να τον διαμελήσεις. Τότε δεν έχουμε άνθρωπο. Δηλαδή, αν πεις ότι ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα, έτσι, χωρίς ψυχή, τότε μιλάς για ένα πτώμα το οποίο περιφέρεται απλά. Μια βιολογική μονάδα που μετράει μέρες και ώρες και στιγμές απέναντι στο θάνατο. Περιμένει να πεθάνει. Αν πεις ότι ο άνθρωπος είναι μόνο ψυχή όμως και δεν είναι και σώμα, τότε μιλάς για ένα φάντασμα. Δεν μιλάς πάλι για άνθρωπο. Ναι. Οπότε ούτε φαντάσματα είμαστε, ούτε πτώματα είμαστε. Είμαστε άνθρωποι, που σημαίνει ότι είμαστε ένα συναμφότερο. Δηλαδή, είμαστε και σώμα και ψυχή. Όταν η ψυχή μου αρρωσταίνει, και η ψυχή αρρωσταίνει όταν δεν ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες της ύπαρξης, έτσι, που είναι η ανάγκη να εκφράζομαι, να δημιουργώ, να αγαπώ, να μ' αγαπάει κάποιος, να συνδέομαι, να αλληλεπιδρώ. Όταν αυτές οι ανάγκες, οι δομικές του ανθρώπου δεν ικανοποιούνται, ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Και όταν η ψυχή αρρωσταίνει, αυτό φανερώνεται πάνω στο κορμί μας, πάνω στο σώμα μας. Δηλαδή θα λέγαμε ότι οι αρρώσκες μας είναι οι ιστορίες ψυχής μας.
Οι ασθένειες του κάθε ανθρώπου είναι οι ιστορίες ψυχής και κυρίως οι ιστορίες που δεν έχουμε διηγηθεί ακόμη. Ζουν στο παρασκήνιο. Και αν κάποιος αναρωτηθεί τώρα ότι γιατί να πονέσω για να μάθω, πώς μπορώ να μάθω χωρίς να πονέσω, πώς μπορώ να πω διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το λέγαμε ως ένα σοφιολογικό ερώτημα, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν ρωτάμε γιατί πονάω, αυτό είναι δεδομένο. Η ύπαρξη έχει δύο ράγες πάνω στις οποίες κινούμαστε. Τη χαρά, ή αλλιώς μπορούσε να πει κανείς την ειδονή, και έχει την οδύνη, τη λύπη. Αυτές είναι βασικές ράγες. Δεν ρωτάμε, παραδείγματος χάρη, θα πονέσω, θα στενοχωρηθώ, θα πεθάνω. Αυτά είναι δεδομένο της ύπαρξης. Είναι συνοδό της ύπαρξης. Δηλαδή, συνοδεύει την ύπαρξή μας. Οπότε το ερώτημα είναι, χάρη ποιου λόγου και νοήματος αξίζει να υποφέρω. Τι θα τον κάνω τον πόνο μου. Τι νόημα θα του δώσω. Τι όνομα θα του προσδώσω. Κάτι πρέπει να τον κάνω αυτό. Οπότε το ερώτημα πρέπει να πηγαίνει όχι στο γιατί πονάω, αλλά τι κάνω με αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου. Τι ελπίζετε να κρατήσει κάποιος από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, δηλαδή γράφοντας αυτό το βιβλίο, τι σκεφτόσασταν για τον αναγνώστη. Εγώ ελπίζω μέσα από αυτό το βιβλίο να αφυπνιστούμε, ας πούμε, ώστε να ζήσουμε προτού πεθάνουμε. Για να μην πεθάνουμε όταν πεθάνουμε. Είναι λογοπαίγνιο, αλλά... Και ο ίδιος ο Χριστός, ας πούμε, με την Ανάστασή Του ουσιαστικά, ο Χριστός δεν ανοίγει απλά ένα πέρασμα απέναντι στο θάνατο. Δηλαδή, εκτός από το γεγονός ότι κάνει το θάνατο από προορισμό, τον κάνει πέρασμα, έτσι, συγχρόνως και ταυτοχρόνως φωτίζει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Οπότε, στο ποσοστό που εδώ πέρα ζήσουμε αναστάσιμα, αυτό θα το κουβαλήσουμε και μετά θάνατο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ζήσουμε στην παρούσα φάση ζωής με πληρότητα, με χαρά, με φως, με αγάπη, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η πληρότητα πώς έρχεται, και το ρωτάω αυτό γιατί διαβάζοντας κανείς στο βιβλίο σας, μιλάτε για το λιμάνι. Το λιμάνι του καθένα μας. Εκεί που δένει, εκεί που νιώθει πιο ήσυχος, εκεί που νιώθει ασφάλεια. Η πληρότητα πώς έρχεται, με το να παραμείνουμε στο λιμάνι μας και στην ασφάλεια του λιμανιού, ή έχοντας τη σταθερά μας να τολμήσουμε να μάθουμε και κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, ο Θεός έχει πλάσει την ύπαρξη του ανθρώπου να είναι ταξιδιάρα. Δηλαδή, η ψυχή του ανθρώπου είναι για να ταξιδεύει. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν την κάνει τέλεια αυτομάτως, αλλά εν δυνάμει. Οπότε είμαστε ένα όν που γινόμαστε κάτι. Ναι. Η ταυτότητά μας η πραγματική είναι στο μέλλον, δεν είναι στο παρελθόν. Γι' αυτό και δεν πρέπει να εγκλωβιζόμαστε στα λάθη, στα πάθη, στις αμαρτίες του παρελθόντος, αλλά να ανοιγόμαστε στο μέλλον, σε αυτό που δεν έχουμε γίνει ακόμη, αλλά μπορούμε να γίνουμε. Αυτό τι σημαίνει αυτομάτως. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι για να ταξιδεύει, για να γνωρίζει. Δεν έχει σημασία τόσο ο προορισμός όσο το ταξίδι. Θα πει κάποιος, μα κακό είναι το λιμάνι, δεν χρειάζεται και η ασφάλεια, δεν χρειάζεται να νιώθω έτσι. Όχι, δεν είναι κακό το λιμάνι. Το λιμάνι όμως είναι για αυτούς που ταξιδεύουν. Το λιμάνι, ποιος το χρειάζεται? Το χρειάζεται το πλοίο που ταξιδεύει. Γιατί? Για να ξεκουραστεί, για να αναφοδιαστεί, δηλαδή να πάρει δυνάμεις, να κάνει ξανά το νέο ξεκίνημα, το νέο ταξίδι. Το λιμάνι δεν είναι για να μείνει σε μια στασιμότητα, γιατί τα καράβια που μένουν πολύ καιρό στο λιμάνι σαπίζουν. Οπότε η ψυχή σου θα σαπίσει μέσα στις βεβαιότητες. Είναι και αυτός ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίζουμε και εμείς για τους άλλους, για τους γύρω μας, για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για τα πρόσωπα που έχουμε γύρω μας, αλλά και τα πρόσωπα αυτά σε εμάς. Δηλαδή, και να είμαστε το λιμάνι τους και να τα αφήνουμε να ταξιδεύουν, αλλά και να είναι πολύ εκεί. Πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ για μας. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι όλη η ουσία, η πεμπτουσία των ανθρωπίνων σχέσεων. Δηλαδή, σαφέστατα και μέσα από τον έρωτα, την αγάπη, την οικογένεια, τη σχέση, δημιουργώ ένα λιμάνι, μια εστία, μια αναφορά. Αλίμονο αν έπρεπε κάθε πρωί να σηκώνομαι και να μην είχα καμία σταθερά και καμία αναφορά. Δεν ήταν χαοτικό. Θα με καταπιεί αυτό το πράγμα, έτσι. Βεβαίως λοιπόν ο άνθρωπος χρειάζεται κάποιες σταθερές. Αλλά αυτές να μην γίνονται βεβαιότητες που σαπίζουν την επιθυμία του ανθρώπου. Δηλαδή, όπως είπατε, ωραίο είναι το λιμάνι. Έτσι, αλλά ωραίο είναι και να μου δίνει κανείς το δικαίωμα να ταξιδεύσω στα όνειρά μου, στις επιθυμίες μου. Όχι να με χειρίζεται, όχι να γίνομαι ένα αντικείμενο στα χέρια κάποιου άλλου, όχι να με εγκλωβίζουν σε μια ζωή που δεν μου ανήκει. Έτσι. Και τι ωραίο που το θέτετε και με δεδομένη και όλη αυτή την συζήτηση, και το ξέρετε κι εσείς και προβληματίζεστε, όταν μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, για την κακοποίηση των γυναικών, για γυναίκες οι οποίες εγκλωβίζονται σε σπίτια.
Και δεν τις αφήνουν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, να ακολουθήσουν τη ζωή τους, να ακολουθήσουν την πορεία τους. Σε ένα λάθος σκεπτικό. Είναι αυτό μια απάντηση για το πώς πρέπει να βλέπουμε τις υγιείς σχέσεις. Βεβαίως είναι αυτό, διότι ακριβώς όλο αυτό δημιουργείται από τη στιγμή που ξεκινώ να σε βλέπω, να βλέπω τον άλλο ως ένα αντικείμενο. Που, δηλαδή ως μια προέκταση των δικών μου επιθυμιών. Δηλαδή ότι ο άλλος είναι υποχρεωμένος. Βέβαια. Ότι ο άλλος είναι υποχρεωμένος στη ζωή, τη δική μου, να ικανοποιήσει τις δικές μου ανάγκες. Δηλαδή είναι η προέκταση της φαντασίωσής μου. Δεν αγαπώ όμως έτσι τον άλλο πραγματικά, διότι δεν αγαπώ τον άλλο για αυτό που είναι ή που θα μπορούσε να γίνει, αλλά για αυτό που θα ήθελα εγώ να είναι. Γι' αυτό βλέπετε και υπάρχουν αυτές τις τεράστιες συγκρούσεις όταν ο άλλος θέλει να κάνει το ταξίδι του. Όταν ο άλλος θέλει να ενεργοποιήσει τα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός. Το σχέδιο που έχει για αυτόν ο Θεός. Διότι έχουμε ένα σχέδιο. Δεν είμαστε μια σημαντότητα μέσα στο σύμπαν. Δεν είμαστε μια τυχαιότητα του σύμπαντος. Αλλά έχουμε ένα σχέδιο, ένα νόημα με τη βαθύτερη έννοια. Μια αλήθεια, δηλαδή, όπως το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, που η αλήθεια είναι ένα νόημα ύπαρξης. Να αληθεύει ο βίος του ανθρώπου, να ξέρω ποια είναι η αλήθεια της ταυτότητας της ζωής μου. Οπότε, όταν μέσα στη σχέση εγώ τον άλλον το βλέπω σε μια προέκταση του εαυτού μου, ουσιαστικά τον δολοφονώ. Ουσιαστικά τον ακυρώνω. Έτσι. Χάνονται και οι γονείς ακόμα στην δύσκολη καθημερινότητα, στη ρουτίνα, στις υποχρεώσεις, στο πώς πρέπει και οι ίδιοι να αποτελούν λιμάνι για τα παιδιά τους, αλλά αφήνοντάς τα να ανοίγουν τα δικά τους τα φτερά, ή πολλές φορές να γίνονται παραπάνω καταπιεστικοί, υπερπροστατευτικοί στα παιδιά, λόγω των φόβων, της αγωνίας τους. Και ξέρετε, όλα αυτά μετά γίνονται αλυσίδα. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, ότι τα παιδιά μας, ας πούμε, προσπαθούν. Δηλαδή, η σχέση που έχουμε αναπτύξει μαζί μας, μαζί τους, είναι μια σχέση που τα βλέπει ως μια προέκταση στη δική μου επιθυμία. Τι δεν έκανα εγώ να το κάνει το παιδί μου. Τι δεν κατάφερα εγώ, τι δεν είχα εγώ να το έχει το παιδί μου. Και μια έτσι υπερπροστατευτικότητα που δεν επιτρέπει το λάθος, που δεν επιτρέπει τον πόνο. Έτσι, ενώ στην πραγματικότητα από το λάθος και από τον πόνο και από την αστοχία θα μάθει ο άνθρωπος και θα εξελιχθεί. Έτσι, το λάθος είναι η μουσούδα της ύπαρξης. Δηλαδή, ανοιχνεύεις την ύπαρξη και μαθαίνεις τη ζωή μέσα από τα λάθη. Και τα λάθη, έτσι, παρόλο που πολλές φορές λέμε γιατί να κάνω αυτά τα λάθη και έτσι, ας πούμε, έχουμε ενοχές. Παρά τα αυτά όμως, χωρίς αυτά δεν θα ήσουν εσύ. Να. Δηλαδή, αν σου αφαιρέσω τα λάθη σου, δεν θα είσαι πλέον εσύ. Τα λάθη είναι μέρος της ύπαρξης και της ζωής μας. Και πολλές φορές οι γονείς από την αγωνία τους και από μια αγάπη η οποία θα λέγαμε έχει κάποια ναρκισιστικά στοιχεία, έτσι, δεν αφήνουμε το παιδί να εξελιχθεί, δηλαδή να πάρει, ας πούμε, τη δική του θέση, το δικό του ρόλο, τη δική του διαδρομή στη ζωή. Το γεγονός ότι εμείς του δίνουμε μια βάση και μια ασφάλεια, αυτό δεν πρέπει να το καθυλώνει. Έτσι, αυτό πρέπει να του ανοίγει ορίζοντες και διαδρομές στη ζωή, ας πούμε. Έχετε επιλέξει να εκφράζεστε μέσα από τα βιβλία. Είναι λοιπόν το 12ο βιβλίο το οποίο γράφετε. Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει καλύψει τα πάντα. Σας τρομάζει αυτό? Βλέπετε το πόσο ο κόσμος έχει πέσει στη χρήση της τεχνολογίας και ενδεχομένως έχει χαθεί και από τα βιβλία, έχει χαθεί από το διάβασμα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, όπως το περιγράφεται ακριβώς. Είναι βέβαια στην Ελλάδα ακόμη το βιβλίο ως αίσθηση, ως αφή, ως επαφή, ας πούμε, ακόμη υπάρχει. Ρωτάει. Βέβαια κινδυνεύει σιγά σιγά από την εικόνα. Αλλά αυτό που αναφέρεται είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό, διότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχει θέμα τεράστιο, ήδη υπάρχει, με αυτό που λέμε ανθρωπολογία, δηλαδή τελικά τι είναι ο άνθρωπος. Στη θέση του ανθρώπου μπαίνει ένα εικονιστικό μοντέλο, δηλαδή πλέον κυριαρχεί η εικόνα και όχι ο ίδιος ο άνθρωπος. Χάνεται η σωματικότητα του ανθρώπου, χάνεται το εδώ και τώρα της επαφής, χάνεται το άγγιγμα, η αμεσότητα, τα συναισθήματα γίνονται εικονικά. Πλέον δηλαδή σου δείχνω την αγάπη μου στέλνοντας ένα εικονίδιο. Έτσι. Δεν βλέπεις τα μάτια μου, δεν βλέπεις το σώμα μου, δεν βλέπεις τις κινήσεις μου. Βλέπεις εικονίδια, βλέπεις εικόνες. Και η ζωή μας περνάει και από πολλά φίλτρα. Μεταφορικά και κυριολεκτικά πλέον. Και κυριολεκτικά. Έτσι, κυριολεκτικά. Γιατί το κυριολεκτικό είναι μεταφορικό συγχρόνως. Και αντίστοιχα. Βέβαια, διότι δηλαδή, η εικόνα πλέον έχει μπει τόσο δυνατά στη ζωή μας και η εικονικότητα, αυτή η εικονιστική πραγματικότητα, που τίθεται το θέμα καθαρά του ανθρώπου. Δηλαδή, ποιο άνθρωπο θα έχουμε αύριο μεθαύριο. Γιατί όταν δεν έχεις έναν άνθρωπο με σωματικότητα και υλικότητα, δεν είναι άνθρωπος. Είναι και αυτό έτσι ένα σημείο των καιρών, ότι
αυτό η ανάγκη που καταγράφεται στο να βγάλουμε μια φωτογραφία μας με φίλτρα, την ωραία μας την εικόνα σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είναι η ίδια ανάγκη να βγάλουμε και προς τα έξω, έξω από το σπίτι μας, μόλις ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας, να βγάλουμε προς τα έξω την ωραία την εικόνα. Τον όμορφό μας σε αυτό, τη μάσκα πολλές φορές που βάζουμε. Με αυτό ακριβώς το εικονιστικό, δηλαδή αυτή η δυνατότητα να μπαίνεις μέσα σε μια εικονιστική, ας πούμε, φαντασίωση, αντικατοπτρίζει την εσωτερική σου ανάγκη. Δηλαδή, αυτό που παλαιότερα λέγαμε και κάναμε ότι δεν είμαστε ο εαυτός μας. Να. Ότι φοράμε προσωπία, ότι υποδιόμαστε ρόλους. Ότι φοβόμαστε να ζήσουμε τη δική μας τη ζωή. Δεν τολμούμε να είμαστε ο εαυτός μας. Ή ακόμη δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την αληθινότητα του εαυτού μας. Αλλά όταν δεν μπορείς να αποδεχτείς ότι δεν είσαι τέλειος και πρέπει να βάλω φίλτρα για να μην φανεί το σημάδι στο πρόσωπό μου, να μην φανούν τα κιλά μου, να μην φανεί μια έλλειψη σωματική που έχω ή οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτό το αρνείσαι στον εαυτό σου, δηλαδή αρνείσαι τη ριζική, θεμελιακή ελλειμματικότητα, δεν είσαι πλέον άνθρωπος. Ναι. Γιατί όλο το μυστικό κάθε θεραπείας και στην πνευματική παράδοση, την ορθόδοξη, αλλά και στην ψυχοθεραπευτική, ποιο είναι? Ο άνθρωπος να αποδεχθεί την ελλειμματικότητά του. Δηλαδή να αποδεχθεί ότι δεν είναι τέλειος. Αυτή είναι η λύτρωση του ανθρώπου. Να συμβιβαστεί δηλαδή και να αποδεχτεί δημιουργικά ότι δεν είμαι τέλειος, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Η αποδοχή του εαυτού μας λοιπόν. Ναι. Αποδεχτούμε τον εαυτό μας. Και όλο το άγχος είναι αυτό ακριβώς, η νεύρωση της τελειότητας. Ότι διαρκώς ψάχνω να βρω τον τέλειο σύντροφο, την τέλεια δουλειά, την τέλεια πόλη, την τέλεια συνθήκη. Αυτό δημιουργεί μια νεύρωση τελειότητας που πλημμυρίζει τον άνθρωπο από άγχος και σύγχυση. Άρα, αν έτσι για να επιστρέψω στον τίτλο του βιβλίου, το οποίο βέβαια να πούμε ότι το παρουσιάζεται και εδώ στο Ηράκλειο στις 25 του μήνα. Στις 25 του μήνα, 6 ώρα στο κινηματογράφο Αστόρια. Αν ζούσα τη ζωή μου από την αρχή, πώς πιστεύατε ότι θα συμπλήρωναν από πίσω, θα έκανα ακριβώς τις ίδιες επιλογές? Ένα μικρό ποσοστό. Μικρό ποσοστό. Ένα μικρό ποσοστό, διότι θυμάμαι έτσι ένα ωραίο συγγραφέα που έλεγε, μου είχε κάνει εντύπωση και το χρησιμοποιώ συχνά, που έλεγε ότι τι είναι η κόλαση, λέει. Κόλαση, λέει, είναι, λέει, την τελευταία μέρα της ζωής σου, δηλαδή όταν φεύγει και πλέον έχει πεθάνει, να αντιλαμβάνεσαι ότι έζησε τη ζωή κάποιου άλλου. Αυτό είναι η κόλαση, δηλαδή ότι έζησα τελικά τη ζωή κάποιου άλλου. Δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνω. Αυτό που ο Θεός είχε σχεδιάσει για μένα να γίνω. Έτσι. Νομίζω λίγοι, αλλά. Εγώ θα το πω αυτό και στην παρουσία, στην ομιλία που θα κάνουμε, ότι το σημαντικό είναι αυτό το τίτλο, «Αν ζούσα τη ζωή μου από την αρχή», να μην τον βάζουμε ως ένα βιολογικό τέλος, ναι, αλλά να τον βάζουμε ως αρχή κάθε μέρας. Δηλαδή, ως πρόταση. Δηλαδή, το βράδυ που πάω να κοιμηθώ, ας αναλογιστώ τι δεν θα έκανα αν ζούσα την ίδια μέρα. Μην πάμε τη ζωή ολόκληρη. Ναι, ναι, ναι. Ας πάμε σε ένα πιο μικρό χρόνο, πιο άμεσο, πιο παροντικό. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα παροντικό χρόνο και ας πούμε, εάν ζούσα τη σημερινή μέρα, τι θα άλλαζα? Θα αντιδρούσα με τον ίδιο τρόπο? Θα μιλούσα με τον ίδιο τρόπο? Θα στενοχωριόμουν με τις ίδιες στενοχώρησεις που στενοχωρήθηκα σήμερα, ας πούμε? Το πάρουμε βήμα-βήμα, λοιπόν, μέρα-μέρα, ώρα-ώρα. Αν ξαπλώσουμε το βράδυ, λοιπόν, στο σπίτι μας, και είναι και μια άσκηση αυτό. Ναι, έτσι, μια άσκηση. Ας κάνουμε. Είναι μια άσκηση. Να ξαπλώσουμε το βράδυ στο σπίτι μας και να πούμε, αν σήμερα το πρωί ξυπνούσα, τι διαφορετικό θα έκανα. Θα έκανα στη μέρα που πέρασε. Από το πώς είπαμε καλημέρα στη συνάδελφό μας ή από το πώς συμπεριφερθήκαμε στο σύντροφό μας. Κοιτάξτε, η πνευματική ζωή και η εσωτερικότητα είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πώς η καθημερινότητα θα αντιθεί με χρώμα. Ναι. Αυτό είναι η ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή, πώς η καθημερινή ζωή θα αναστηθεί. Έτσι, δηλαδή, θα γίνει μια ζωή που το ασήμαντο θα γίνεται σημαντικό. Το λίγο θα γίνεται πολύ. Mm-hmm. Το άχρηστο θα γίνεται χρήσιμο. Η καθημερινότητά μας είναι το σημαντικό. Εκεί μέσα πρέπει να βρούμε το Θεό. Εκεί πρέπει να βρούμε τη χαρά. Mm-hmm. Ξεχωρίζετε κάποιο από τα βιβλία τα οποία έχετε γράψει? Έχετε γράψει 12 παιδιά. Ναι. Ξέρω ότι κανείς δεν ξεχωρίζει τα παιδιά του, αλλά αν σας ζητούσα έτσι να ξεχωρίσετε κάποιο, θα ήταν αυτό το τελευταίο? Μου είναι η αλήθεια δύσκολο να ξεχωρίσω, γιατί κάθε ένα κομμάτι της ζωής μου, μια διαδρομή, ένα βίωμα, μια εμπειρία,
Τι να αφήσει και τι να πετάξει τώρα, δηλαδή είναι δύσκολο αυτό να το κάνει. Πάντως ξέρετε ότι έχετε κερδίσει πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου και πολλούς νέους. Συζητώντας έτσι με κόσμο σήμερα για το περιεχόμενο της εκπομπής, όποιος έλεγε ότι σήμερα θα είστε στην εκπομπή, μου έλεγαν κατευθείαν: ο πατέρας Λίβιος. Τα λέει τόσο ωραία, μιλάει στην καρδιά μας. Και ήταν από νέους κυρίως οι αντιδράσεις αυτές. Υπάρχει κάποιο μυστικό? Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό, δεν εφαρμόζω κάποιο πλάνο ή κάποιο πρόγραμμα. Με την καλή έννοια τώρα. Ναι, με την καλή έννοια. Ο εαυτός μου είμαι. Προσπαθώ στο δυνατόν όσο επιτρέπεται σε έναν άνθρωπο να είμαι αληθινός και πραγματικός και αυθεντικός και να είμαι ο λόγος να είναι βιωματικός, εμπειρικός. Ξέρεις, ο άνθρωπος έχει κουραστεί πάρα πολύ. Ο περασμένος αιώνας τον κούρασε με τις ιδεολογίες. Σήμερα η τεχνολογία επίσης τον κουράζει. Θέλει κάτι πιο αυθεντικό, πιο άμεσο, πιο προσιτό, πιο απλό. Να απλοποιήσουμε λίγο τη ζωή. Ναι. Να ακουμπάει, όχι απλοϊκό, όχι απλοϊκό, γιατί τότε πάμε σε άλλες κατηγορίες, αλλά αλήθειες οι οποίες μπορούν να μπουν στη ζωή του και να τις αλλάξουν. Και αυτές είναι οι αλήθειες του Χριστού, δηλαδή είναι οι αλήθειες που φέρνει το Ευαγγέλιο στη ζωή, το οποίο στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει ένας καθημερινός σύντροφος ζωής και αλλαγής και ουσίας στη ζωή μας. Δηλαδή να φωτίσει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Μάλιστα. Απλές απαντήσεις λοιπόν να σας αναζητήσουμε στη ζωή μας. Νομίζω το απλό, το απλό είναι το σημαντικό. Το απλό. Ο οποίο είναι δύσκολο, έτσι. Mm. Από ένα σύνθετο νου και από μια ψυχή μπερδεμένη, πώς ζητάς το απλό? Και με όσα σκεφτόμαστε τώρα καθημερινά και με όση βαβούρα επικρατεί εδώ μέσα. Εδώ μέσα, βέβαια. Καθημερινά, έτσι, από τις υποχρεώσεις, από την δύσκολη καθημερινότητα, από τις σκέψεις, τις ανησυχίες, τους φόβους. Πώς κάποιος να τα βάλει όλα αυτά στην άκρη? Μεγάλο το εγχείρημα. Εδώ τώρα αυτό που περιγράφεται είναι πολύ σημαντικό, αλλά συγχρόνως και ταυτοχρόνως είναι το σαμποτάζ του ίδιου του εαυτού μας. Mm. Που μόλις ακούσει κάτι πολύ δυνατό μέσα του. Ναι. Και που το διψάει και το ποθεί, αυτοσαμποτάρει για να μην το κάνει. Το μεγενθύνει τόσο πολύ να μην το κάνει. Ενώ η ουσία είναι να λέμε ότι ξέρεις κάτι, ναι, βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, κάθε μέρα. Μικρές καθημερινές αδιόρατες αλλαγές στη ζωή μας φέρουν ένα μακροπρόθεσμο τρομερό αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να αλλάξω το καθημερινό, όπως είπες, το καλημέρα. Πώς ξύπνησα τον πρωί? Έχει μεγάλη σημασία πώς ξυπνάς. Ποια είναι η πρώτη σκέψη που βάζεις στο νου σου? Και πώς συμπεριφερόμαστε και στους άλλους. Η ευγένεια. Αν τα πούμε την ίδια καλημέρα με το ίδιο χαμόγελο, στη Μαρία που βλέπω απέναντί μου στην κάμερα τη συνάδελφό μου, αν θα τη το πω με τον ίδιο τρόπο ή αν θα τη το πω πιο σκεδροπά, γιατί έχω τα δικά μου τα προβλήματα, αλλά δεν μου φταίει σε κάτι. Αυτές είναι επιλογές, γιατί τα προβλήματα δεν θα σταματήσουν ποτέ να υπάρχουν. Έτσι. Οπότε πρέπει να επιλέξεις τη θέση της ζωής σου, το χαμόγελο ή τη μιζέρια και την γκρίνια. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να γκρινιάζεις και χίλιοι λόγοι για να χαίρεσαι και να λες δόξα στον Θεό. Επιλέγεις τη θέση της ζωής σου. Γιατί αν περιμένεις να υπάρξει μια ζωή στην οποία θα έχουν λυθεί όλα για να χαμογελάς, δεν πρέπει να γίνει ποτέ αυτό. Οπότε πρέπει να επιλέξεις. Σωστά. Και με αυτό θα κλείσουμε και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και με αυτό το βιβλίο για το οποίο σας ευχαριστώ κιόλας. Αν ζούσα ευχαριστώ. Λοιπόν τη ζωή μου από την αρχή, 25 του μήνα ξανά. 25 του μήνα, 6 ώρα, στην Αστόρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.